Μόλι που άλλαξε και κάνει τώρα τη σέντρα, κεφαλιά του Κούιμπαλα στα δίχτυα, το 1-0 για τον Άρη, ακριβώς το 4ο λεπτό. Ο Κούι συμπληρώνει 130 γκολ στην πρώτη εθνική με τη θαυμάσια αυτή κεφαλιά. Άνοιξε το σκορ και πάλι επιμένει Ξάνθη με τον Ουζουνίδη που κάνει μια παλιά για τον Μαυρομάτι. Μαυρομάτης το σουτ, πετάγεται ο Καρκαμάνης, απομακρύνει, Αδαμόπουλος πέφτει κάτω. Πέναλτι λέει ο κύριος Ζάκε Στίβη, στην ενέργεια αυτή του Καρκαμάνη επάνω στον Αχιλλέα Αδαμόπουλο, την θεώρησε ως παράβαση, αμέσως έδειξε το σημείο του πέναλτι. Κάρτα στον Μπάμπη Μουστακίδη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, είχε δεχτεί μια κίτρινη κάρτα, τώρα είναι η δεύτερη κίτρινη. Στην συνέχεια είναι κόκκινη. Βλέπουμε το Μουστακίδη αρκετά εκνευρισμένο να διαμαρτύρεται τον κύριο Ζακεστίδη. Τον συγκρατούν οι συμπαίκτες του, ο Λιμιάτης. 18ο λεπτό, Αχιλλέας Αδαμόπουλος απέναντι από τον Χρήστο Καρκαμάνη. Το σου, την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει Ξάνθης 1-1. Δημητριάδης που γυρίζει πίσω στον Μέλλερ, που κόβει για τον Οικονομίδη. Οικονομίδης και πάλι για τον Μέλλερ. Σου του από τον Σαμόλη, είναι το 2-1 για τον Άρη στο 32ο λεπτό, ύστερα από την προσπάθεια και την πάσα του Οικονομίδη για τον Ευρυπίδη Σαμόλη. Ο τελευταίος έπιασε ένα σουτ στην γωνιά του Γιωργούση, το 1-2 για τον Άρη στο 33. Πλάγιο με τον Σαμόλη για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης έγινε κόντρα η μπάλα στον Μπουγιουκλή που κάνει μια σέντρα. Πέρασε η μπάλα σε καλή θέση και το πλασέ από τον Τσέλιο, από τον Νίκο Τσέλιο. Το 1-3 για τον Άρη στο 42. Έγινε η σέντρα από τον Μπουγιουκλή και ο πιστοφύλακας του Άρη, ο Τσέλιος, βρέθηκε μόνος αμαρκάριστος. Πλάσταρε τον Γιωργούση, 1-3 στο 42. Αλεξανδρίδης που κάνει μια ωραία παλιά για τον Δημητριάδη. Δημητριάδη σε πλεονεκτική θέση, πέρασε και τον Γιωργούση. Τελικά επιμένει, κρατάει την μπάλα, πασάρει, πέρασε η μπάλα και έκοψε τελικά ο Χαλκίδης. Ευκαιρία για τον Άρη. 63ο λεπτό, ένα φάουλ για την Ξάνθη με εκτελεστή τον Αχιλλέα Αδαμόπουλο. Δυνατό σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, είναι το 2-3 για την Ξάνθη. Μειώνει ο Αδαμόπουλος με το απευθείας αυτό χτύπημα φάουλ σε 2-3 στο 63ο λεπτό. 87ο λεπτό, ένα φάουλ για τον Άρη που κέρδισε όταν ο Γιωργούσης έκανε το ελεύθερο έξω από την μεγάλη περιοχή. Τελικά εκτελείται από τον Κούι, μπάλα στα δίχτυα, επισφραγίζεται η νίκη του Άρη, το 2-4 από τον αρχηγό του, τον Ντίνο Κούι, άφησε άγαλμα τον Γιωργούση. 2 γκολ στο σημερινό παιχνίδι για τον Κούι, 2-4 για τον Άρη.